Κυρίες και κύριοι, η σημερινή μέρα δεν θα μπορούσε παρά να χαρακτηριστεί ιστορική. Το σχέδιο Κύπρος το αύριο είναι ένας μετασχηματισμός για την υλοποίηση του οποίου θα αξιοποιηθούν πλήρως. Πρώτον, το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ που προβλέπει το σχέδιο ανάκαμψης, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δεύτερον, το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ που προβλέπεται για την ίδια περίοδο από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής μέσω του προγράμματος Θάλια. Τρίτον, το 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ που σύμφωνα με τη μελέτη αντικτύπου θα προκύψουν από ιδιωτικές επενδύσεις ή συμπράξεις του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα. Συνεπώς, το συνολικό ποσό για υλοποίηση του προγράμματος για την περίοδο 2021-2026 θα ανέρχεται σε 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς να συνυπολογίζονται σε αυτό το ποσό οι δαπάνες των ετησίων προϋπολογισμών. Το σχέδιο ανάκαμψης μπορεί και πρέπει να αλλάξει την πορεία της Κύπρου. Μπορεί και πρέπει να αλλάξει την καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία της χώρας μας. Είναι η νέα εθνική μας προσπάθεια. Είναι το μεγαλύτερο κοινό μας στοίχημα. Και οφείλουμε όλοι μαζί να το κερδίσουμε. Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε μια σίγουρη προοπτική για τις νέες γενιές.